Πάμε όλοι μαζί να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Δημαρέλα, ένα καλό μου φίλο, εντεταλμένο σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης για θέματα κυκλοφορίας, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Μπουτάρη και βεβαίως κυρίως μέλος της αθλητικής οικογένειας. Γιώργο, καλησπέρα. Αρχίζω με τον Ενικό για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Θέλω να μου πεις, ένας γνωστός Ηρακλειδέας, αν περνά μια δύσκολη ποδοσφαιρική σεζόν επειδή ο ΠΑΟΚ πάει καλά. Κοίταξε λίγο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. αυτό το οποίο είναι θετικό είναι ότι είναι μια καλή σεζόν, γιατί ξεκινάει με την ομάδα, ας πούμε, του Ηρακλή. Ναι. Όταν λέμε ομάδα, θα εννοούμε ο Ηρακλής, έτσι, για να το... Ναι, εννοείται. Με την ομάδα να έχει ξεκινήσει καλά και να παίζει καλά, που είναι το κυριότερο για μένα, γιατί τα αποτελέσματα από μόνα τους είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά το γεγονός είναι ότι σου δίνει την εντύπωση ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Και ότι έχει και τις μονάδες και έχει και την όρεξη εκείνη από τα παιδιά. Νομίζω ότι έκανε πολύ καλό στον Ηρακλή η τιμωρία του περιορισμού αγωνιστικά, όσον αφορά τον περιορισμό των παικτών πάνω από 24. Γιατί με την επιλογή αυτή των παικτών, οι οποίοι ήταν κάτω από 24, οι οποίοι είναι παιδιά τα οποία... κάποια από αυτά εγώ τα είχα σταμπάρει και από την Σούπερ Λίγκα. Ας πούμε, το Μπασά του Πανετολικού τον θυμάμαι εγώ να μπαίνει αλλαγή. Και επίσης θυμάμαι και, όχι δεν θυμάμαι, αλλά βλέπω ότι όλα τα πιτσιρίκια τα οποία έχουν πάρει είναι παιδιά τα οποία και μπάλα ξέρουν και έχουν ταιριάξει και έχουν και την όρεξη και συνδυάζονται με την παρουσία έμπειρων παικτών ξένων, οι οποίοι είναι και αυτοί επίπεδου άλλης κατηγορίας. Και αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Και πέρσι δεν ήταν έτσι η κατάσταση και πρόπερσι, ενώ φέτος, ας πούμε, βλέπω κάτι το οποίο μου αρέσει κυρίως. Από την αρχή της χρονιάς για την Football League, το ερώτημα που τίθεται στους υπόλοιπους είναι, με την ΑΕΚ σχεδόν δεδομένο να ανεβαίνει η άλλη θέση, χωράει τον Ηρακλή. Τώρα μιλάμε Ηρακλειδέα, γι' αυτό ρωτάω για τον Ηρακλή. Αν μιλούσαμε άλλο του Απόλλων Καραμαριάς, της Παναχαϊκής κλπ, η ερώτηση είναι η ίδια, η ομάδα αλλάζει. Ναι, κοίταξε λίγο. Δεν είναι αν χωράει ή δεν χωράει. Κανονικά, Νίκο, δεν θα έπρεπε να το συζητάμε καν, ας πούμε. Δηλαδή, αγωνιστικά δεν το άξιζε αυτό το οποίο πέρασε και αυτό το οποίο περνάει τα τελευταία χρόνια. Οπότε, από τη στιγμή που δεν το άξιζε αγωνιστικά, νομίζω ότι είναι δικαιωματική η απάντηση του ότι όχι απλά τη χωράει, αλλά εκτός του ότι τη χωράει, δεν μετράει όμως κιόλας. Δηλαδή, δεν μετράει στο τέλος αν σε χωράει ή δεν σε χωράει. Και αυτό είναι που σου λέει ότι κάνει ευχάριστη τη χρονιά, είναι ότι εκτός του ότι δεν την χωράει, το δείχνει και μέσα στο γήπεδο. Έχει ωραίο δρόμο και έχει ωραίο δρόμο μέχρι εκεί. Εντάξει, έχει έναν δρόμο ωραίος, δεν ξέρω αν είναι, θα φανεί αν είναι ωραίος. Πάντως είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει τις καλύτερες προδιαγραφές για να βγει. Έχει και μια ηρεμία η ομάδα, Νίκο, κατάλαβες. Και αυτό μετράει πάρα πολύ. Έχει μια εξωαγωνιστική ηρεμία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους. Θα την έχει αν δεν καταφέρει το στόχο της ανόδου. Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος διασφαλίζω αυτή την ηρεμία. Την ηρεμία τη διασφαλίζει ο κύριος Παπαθανασάκης. Σε βάζω να πατήσεις τώρα με τον απόδη στη βάρκα του ανθρώπου του ποδοσφαίρου και του μέλους της αθλητικής οικογένειας που είσαι και στις βάρκες που πατάς δηλαδή έτσι κι αλλιώς και στην άλλη τη βάρκα του τοπικού άρχοντα και θέλω να μου πεις τι εικόνα έχετε και ως Δήμος Θεσσαλονίκης για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται παραγοντικά στις ομάδες μας. Και ξεκινάμε από τον Ηρακλή. Καμία, Δήμο. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλήθεια δεν το συζητάμε. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί για κανέναν. Κανενός είδους εμπλοκή και κανενός είδους σχέσεις. Όχι. Σε επίπεδο... Μπορεί να φταίει γι' αυτό λίγο ότι όταν τοποθετεί και παίρνει θέσεις ο Μπουτάρης είναι λίγο παράξενες γι' αυτό. Ο Μπουτάρης τις παίρνει τις θέσεις όταν θεωρεί ότι η λειτουργία οποιαδήποτε, ας πούμε, είναι μια λειτουργία η οποία επηρεάζει, ας πούμε, τα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια. Παίρνει και ιδεολογικές θέσεις οι οποίες ξενίζουν. Εντάξει, κοίταξε λίγο. Ο Γιάννης ο Μπουτάρης είναι Αριανός. Και θέλω να είμαι κόσμιος, γι' αυτό λέω, είναι Αριανός. Οπότε, και έχει το, κατά άλλους, ας πούμε, προσόν, κατά άλλους μειονέκτημα, να μην διαχωρίζει την έννοια του ανθρώπου με την έννοια του Δημάρχου. Ναι.
Οπότε είναι, δηλαδή, θα τον δεις να λέει την άποψή του χωρίς να συνυπολογίζει εκείνη τη στιγμή ότι αυτήν την άποψη την εκφέρει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αλλά την εκφέρει, ας πούμε, ως Γιάννης Μπουτάρης. Είναι εντάξει, πρώτη... κοίταξε λίγο, θα υπάρξουν φορές, ας πούμε, που θα το κάνει, οπότε υπ' αυτή την έννοια, εντάξει. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης που έχουμε μια ομάδα σε κάθε μια από τις τρεις πρώτες κατηγορίες του επαγγελματικού ή μη επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην περίπτωση του Άρη. Ναι. Είναι φαινόμενο ακμής, παρακμής ή φαινόμενο αποτύπωσης της πραγματικότητας, του ρεαλισμού? Είναι αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί δεν είναι αγωνιστικό. Δεν είναι αγωνιστικό κατά πολύ. Έχει αγωνιστικά στοιχεία. Σωστά. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο Άρης να είναι στη δεύτερη εθνική αγωνιστικά και να μην έχει καταστραφεί και ναι. η εταιρεία η ποδοσφαιρική ώστε ναι. να βρεθεί στην τρίτη. Ναι. 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 Και γενικά αυτό είναι και το πρόβλημα, αν θέλεις την άποψή μου. Δηλαδή, ότι έχουν, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη αγωνιστικά και είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να το σχολιάσουμε, ας πούμε, και να τύχει και αντικείμενο, ας πούμε, καζούρας, το οποίο είναι απολύτως θεμητό. Σωστά. Απολύτως θεμητό. Δηλαδή και σε οποιαδήποτε χώρα. Σε κανονικές εποχές. Δεν έχει σημασία. Δεν είναι κανονικά τα πράγματα τελευταίως. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, κοίταξε λίγο, και στην Αγγλία που είναι το πιο προηγμένο πρωτάθλημα του κόσμου, θεωρώ, στο οποίο, ας πούμε, είχα την τύχη να ζήσω και 3 χρόνια, 4 από τις σπουδές μου, ήταν απολύτως θεμητό ένας οπαδός μιας ομάδας να μην θέλει την επιτυχία της άλλης. Σωστό. Σε όλο τον κόσμο σημαίνει αυτό. Ναι, σε όλο τον κόσμο. Είναι θεμητό. Δηλαδή δεν είναι και ούτε πρέπει να το κρύβουμε αυτό, ας πούμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν το κρύβουμε, είναι κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Ναι. Κατάλαβες. Δεν έχει σημασία. Εδώ το θέμα είναι να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα. Να λειτουργεί το σύστημα. Και όταν το σύστημα λειτουργεί, όλα είναι εντάξει. Απλά έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Δεν λειτουργήσε καλά γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι και μια μικρογραφία γενικά, το τι συμβαίνει γενικά. 16 άτομα αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις μετά από την έρευνα Κορέα. Λίγα είναι ή πολλά? Εντάξει, είναι... Εντάξει, δεν ξέρω. Αν είναι μια καλή αρχή, ας πούμε, για να συμφωνήσουμε. Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει ότι είναι 1000 δικηγόροι στον πάτο της θάλασσας. Μια καλή ναι, αρχή, έτσι. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε, Νίκο, και αυτό, αν εν τέλει είναι μια ποδοσφαιρική συζήτηση, είναι μια ποινική συζήτηση. Απ' όλα. Είναι μια συζήτηση για τη διαφθορά. Γιατί η συζήτηση ναι. για τη διαφθορά γνωρίζει χώρους και τομείς στην Ελλάδα. Όχι. 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 Αλλά να σου πω κάτι. Θέλω, δηλαδή, το στοίχημα, σαν στοίχημα, είναι κάτι το οποίο δεν είναι κακό. Ναι. Κατάλαβες, αν μπορείς να το ελέγξεις. Όχι. Να το κοντρολάρεις, εντάξει. Μπορούν μπορείς... παγκοσμίως να το ελέγξουν. Μπορούν μόνο πολύ μεγάλες δυνάμεις, αν θέλουν. Όχι, εννοώ, ναι, αλλά ας πούμε, εγώ μπορώ να το ελέγξω, ας πούμε. Κατάλαβες. Θα παίξω 5 ευρώ την εβδομάδα, ας πούμε, ή 5 ευρώ το μήνα. Κατάλαβες. Αυρώ, ας πούμε. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αυτό εννοώ. Το ελέγχω. Τώρα από εκεί πέρα, το να διεξάγεται αυτό και να είναι ένα ποντάρισμα, ας πούμε, σε ένα γεγονός το οποίο έχει τις πιθανότητες αυτές όντως οι οποίες περιγράφονται να συμβούν. Είναι κάτι το οποίο εντάξει, δεν είναι. Η αγορά θα το κρίνει, ας πούμε. Δεν το κρίνουμε εμείς. Πάει, ο κόσμος παίζει. Το θέμα είναι να είναι καθαρό το ένα και το άλλο να μην επηρεάζει το άλλο και να είναι και εκείνο καθαρό. Θεωρείς δηλαδή ότι η βασική αιτία για την οποία υπάρχει διαφθορά στο ποδόσφαιρο ή τέλος πάντων διωγγώνεται το φαινόμενο της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο είναι το στοίχημα? Όχι, δεν το νομίζω. Γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι το ζήτημα η εξουσία. Όχι, δεν το νομίζω. Γι' αυτό λέω ότι να συζητήσουμε αν είναι ποδοσφαιρική συζήτηση ή αν είναι ποινική. Γι' αυτό σου το είπα. Ναι, θεωρώ στο... ότι δεν είναι. Μπράβο. Είναι μια ποινική συζήτηση αυτή η οποία πρέπει να γίνει. Η οποία νομίζω ότι είναι δεν αγγίζει. Είναι δύο οι συζητήσεις, Γιώργο. Ναι, η δεν ποινική, αγγίζει. Ποινική και ποδοσφαιρική. Ναι, μόνο εκεί έπρεπε ναι. να υπάρχουν πειθαρχικές διώξεις που δεν υπάρχουν. Μη θεωρηθεί ότι η ποινική υπόθεση αυτή κατά κάποιο τρόπο αποτελεί, ας πούμε, ένα εξυλαστήριο θύμα, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο να μείνει, να λειτουργεί όπως συνεχίζει να λειτουργεί και να θεωρηθεί κάποιος ότι καθάρισε με αυτό το οποίο γίνεται. Ναι. Το πρωτάθλημα της Super League το παρακολουθείς φέτος? Το παρακολουθώ γενικά, εντάξει, ναι. Σε μεζέ ή αματύχη? Θα τύχει να δω αγώνες. Δεν θα δω Αθλητική Κυριακή. Έχει ακόμα? Δηλαδή Αθλητική Κυριακή και στο Sky που τα δείχνει, ας πούμε, δεν θα καθίσω να τα δω, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να κάτσω να δω κάποιον αγώνα, τον οποίο τυχαίνει, ας πούμε, να βλέπουν και κάποιοι φίλοι ή, ας πούμε, θέλω και εγώ να δω και τον επιδιώκω να το δω.
Υπ' αυτή την έννοια παρακολουθώ. Παρακολουθείς αγγλικό ποδόσφαιρο? Παρακολουθώ, όχι. Champions League. Champions League βλέπω, ναι. Champions League βλέπεις. Πιστεύεις ότι τα δικά μας φαινόμενα εδώ είναι πολυμοναδικά? Δηλαδή, συναντιόνται κι αλλού, αλλά σε άλλες διαβαθμίσεις? Είναι δικά μας και αποκλειστικά ευδοκιμούν εδώ? Είμαστε κομμάτι ενός συνολικού προβλήματος, ή το πρόβλημα είναι συνολικό, αλλά η αντιμετώπιση διαφέρει εδώ και έχουμε γίνει όπως γίναμε? Κοίταξε, η Ευρώπη, μάλλον το ποδόσφαιρο, δεν είναι πολιτική. Δηλαδή, δεν είναι ένα γεννητή, είναι μέρος, ας πούμε, η Ελλάδα ενός γενικότερου προβλήματος πολιτικού και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το πρόβλημα. Το στοίχημα όμως είναι παγκόσμιο. Το στοίχημα, είπαμε ότι είναι το ποινικό του το ένα κομμάτι. Κομμάτι. Ναι, να λυθεί αυτό, αλλά αυτό να μην επηρεάζει το ποδόσφαιρο. Γιατί όσο δεν το επηρεάζει το ποδόσφαιρο το στοίχημα, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει και η αξία του η στοιχηματική. Άρα είναι παράλληλη βία, θα έπρεπε, ας πούμε, να είναι. Ότι μην το πειράζουμε αυτό για να πάει καλά, για να έρθει μετά σε εμάς. Σαν Ηρακλειδέας, πόσο καιρό πιστεύεις ότι μπορεί ένας οργανισμός, όπως είναι ο οργανισμός του Ηρακλή, να αντέξει με την ομάδα του μακριά από τη μεγάλη κατηγορία και ας βαδίζει με υγεία και σωστά? Δηλαδή, για παράδειγμα, αν όντως από την αρχή είχε γίνει μια νεανική ομάδα στην οποία δεν είχαν γίνει σοβαρές μεταγραφές, αλλά δίνονταν βάση στις υποδομές και καταρτίζονταν ένα πλάνο με το οποίο. Δεν Να... δεν, δεν, δεν ποια πλάνα τώρα. Όταν συνέβη αυτό το πράγμα. Μπορούσε να πάει. Νίκο, όταν συνέβη αυτό το πράγμα στον Ηρακλή, ήταν τόσο αλλεπάλληλες οι μπάτσες οι οποίες χτυπούσε η μία μετά την άλλη και με τον τρόπο με τον οποίο αυτές ερχόντουσαν, στην οποία θεωρώ ότι. Είναι δηλαδή απίθανο να μπορούσε μια άλλη ομάδα η οποία περνούσε αυτά να μπορέσει να βρει αυτήν την ισορροπία την οποία λες και να μπορούσε σε χρόνο ρεκόρ να το κάνει. Γιατί καταρχήν εφνιδιάστηκε και πάρα πολύ. Κατάλαβες, εφνιδιάστηκε. Δεν ήταν μια, δηλαδή δεν έπεσε. Δεν έπεσε, κατάλαβες. Ούτε ας πούμε τελείωσε χρονιά. Η τελείωσε χρονιά και. Τον κατακρίμνησαν μια μέρα που περπατούσε αμέριμνος. Όχι, όχι μία μέρα. Σε 5 λεπτά το ρίξαν μια κατηγορία με την προσφυγή του στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων, ο γέγονε γέγονε, η ομάδα είναι και σε μια πορεία σαν τη φετινή, η οποία γεννά ελπίδες. Ναι. Θα κάνω μια αδόκιμη προσπάθεια ομογενοποίησης της κατάστασης στον Άρη και στον Ηρακλή, μόνο ως προς το ότι εμφανίστηκαν δύο άνθρωποι και ανέλαβαν στη μια περίπτωση τις τύχες της ΠΑΕ, που υπάρχει ΠΑΕ στο Ηρακλή, και στην άλλη περίπτωση την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος, μιας που δεν υπάρχει ΠΑΕ, οι οποίοι λίγο ή πολύ έχουν λίγο θολό υπόβαθρο παρελθόν, επιχειρηματικό πεδίο. Δηλαδή, ποιος είναι ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, με τι ασχολείται, από πού μας ήρθε? Σε απασχολεί, πρέπει να μας απασχολεί, ή θα έπρεπε να απασχολεί εκείνους που το επιτρέπουν καταρχάς να μπει, να ελέγξουν το από πού κρατάει η σκούφια του και να μην νοιάζει κανέναν άλλον? Καταρχήν έχει την άδειά τους. Προφανώς έχουν την άδειά, αλλά όλοι και αυτοί που διώκονται ποινικά και αυτοί την άδειά τους είχαν όλοι. Ωραία. Αν, από τη στιγμή που έχουν την άδειά τους, έγκυται ας πούμε στο αν έχει την εμπιστοσύνη ότι γενικά αυτές οι επιτροπές κάνουν τη δουλειά τους. Κοίταξε λίγο, σε ρωτώ γιατί οι Έλληνες ποδοσφαιρόφιλοι και κυρίως οι φίλοι. Το γαλανό δεν το ξέρω. Δεν έχω άποψη για τον άνθρωπο. Σωστά. Καταλάβες. Οπότε δεν μπορώ. Δηλαδή δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για το τι συμβαίνει, ας πούμε, στον Άρη. Ναι. Εντάξει, δηλαδή πέρασε νομίζω ένα φεγγάρι από τον μπάσκετ του Ηρακλή. Δεν πέρασε με τις καλύτερες των εντυπώσεων, αλλά εντάξει, ας πούμε, ήταν γνωστό ότι ήταν και αριανός. Ναι. Εντάξει, ήταν δύσκολη η συμβίωση ακόμα, δεν ξέρω, ας πούμε, δεν μπορούσε να περπατήσει αυτό το πράγμα. Δεν είχε προχωρήσει ακόμα και η συγχώνευση που έλεγε ο Μπουτάρης γι' αυτό. Ναι, δεν το... καλά. Θα φάτε καλά. Αν συμβεί αυτό το Ηρακλάρης ή το Αρικλής, εσύ προτιμάς από τα δύο ποιο είναι? Δεν είναι... Χιούμορ, αυτό χιούμορ. Εννοείται, ναι. Εντάξει, δεν για τους άλλους το λέω για σένα. Εμείς λέμε πολύ χειρότερα μεταξύ μας, απλά δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται. Ο Παπαθανασάκης βλέπω ότι την ομάδα, η ομάδα ρολάρει καλά, ναι, και είναι ήρεμη. Ναι. Και αυτό σαν Ηρακλειδέα εμένα με ηρεμεί και μου αρέσει και βλέπω ότι γενικά έχει μία όρεξη να κάνει πράγματα τα οποία στα αγγλικά είναι, ας πούμε, extracurricular activities τα λέμε. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι έξτρα του βιογραφικού.
κάνει και πράγματα τα οποία θα μπορούσε να μην κάνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει μια ηρεμία σε όλους οι οποίοι ασχολούνται με την ομάδα. Και πάλι ως άνθρωπος και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτα-πρώτα και μετά του αθλητισμού, ο Ιβάν Σαββίδης σου δίνει την εντύπωση κάποιου που ήρθε για να μείνει, κάποιου που ήρθε και θα δούμε, κάποιου που ήρθε και θα μας χαιρετήσει γρήγορα. Τι προφίλ έχει δημιουργήσει στα δικά σου μάτια όσο καιρό δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη? Ναι, κοίταξε λίγο, δεν τον... Έχει δραστηριοποιηθεί, έχει ας πούμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με το ξενοδοχείο ας πούμε και γενικά. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω, εγώ νομίζω ότι είναι εδώ για να μείνει. Για να μείνει. Εκτός βέβαια, κοίταξε λίγο, αν αυτό συνδυαστεί με συμπεριφορές και αποτελέσματα τα οποία δεν ευνοήσουν την συνύπαρξη είτε επιχειρηματικά για τον ίδιο. Εντάξει, γιατί και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι μια επένδυση. Δεν είναι κακό. Βεβαίως. Δηλαδή αυτό να το λέμε ότι είναι μια επένδυση η Ελλάδα είναι κακό. Το θέμα είναι οι όροι με τους οποίους γίνονται. Αν λοιπόν οι όροι αυτοί εδώ και έρχεται αυτός ο άνθρωπος και θέλει να εξυπηρετηθεί και να εξυπηρετήσει επιχειρηματικά, είναι κάτι το οποίο ας πούμε είναι, το κάνει και όπως το κάνει γίνεται. Τι κεντρική ιδέα συμπεράσματος έχεις κατακτήσει για το θέμα των χρεών? Τα χρέη είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, Νίκο. Γενικά. Είναι υπόθεση η οποία, αν είναι μόνο οικονομική, είναι επίσης άλλη συζήτηση. Αν είναι οικονομικό-αθλητική, είναι επίσης άλλη συζήτηση. Για τα χρέη του ΠΑΟΚ συζητώ συγκεκριμένα. Τα χρέη του ΠΑΟΚ πρέπει να πληρωθούν. Πρέπει να πληρωθούν με τις υπάρχουσες δεδομένες. Δεν το λέω σαν... Το λέω ότι... είναι... Πρέπει να πληρωθούν. Πρέπει να πληρωθούν εννοείς. Πρέπει να πληρωθούν με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις για όλους, χωρίς να εξεταστούν με διαφορετική οπτική ματιά, με διαφορετική οπτική γωνία. Καταρχήν δεν ξέρω τι καθεστώς ισχύει γενικά στο θέμα του ΠΑΟΚ. Από αυτό δεν το παρακολουθώ. Αν μπορείς να πεις ότι για μένα ότι να μπορείς να πληρώνεις ας πούμε στα χρέη κεφάλαιο και προσαυξήσεις και όλα αυτά και ανάλογα με το πώς γίνονται αυτά και είσαι μπορείς να μπει σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία ισχύει για όλους όμως, καταλαβες. Ναι. Για όλους. Δεν μπορεί αυτό να είναι ένα αντικείμενο το οποίο ισχύει για κάποιους ή για τέτοιο. Αν θεωρηθεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ανώνυμη εταιρεία, θα πρέπει αυτό το οποίο θα ληφθεί για τον ΠΑΟΚ να ληφθεί για όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς περνάς την πολιτική? Δεν το βλέπω πολιτική. Πώς το βλέπεις? Πραγματικά το βλέπω σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με απασχολεί καθόλου το θέμα. Μόνο αν θεωρήσουμε ότι είναι μια πολιτική τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά σου λέω ότι δεν είναι, γιατί στο 95% των περιπτώσεων καλούμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι και η δουλειά μας. Κοίτα, κατά μία έννοια πολιτική είναι και η καλημέρα. Σε ποιον τον λες και με ποιο ύφος. Αυτή την έννοια η ανασκόσμη τοπική αυτοδιοίκηση είναι χίλιες φορές πολιτική. Αλλά... Ωραία. Υπ' αυτή την έννοια είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει. Θα το κάνεις για πάντα? Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Όχι, αυτές τις συνεντεύξεις να ξέρεις τώρα το κακό είναι ότι μένει και η εικόνα και ο ήχος. Θα την παρατήσεις κάποια στιγμή αυτή την άποψη για να πας για κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν με απασχολεί αυτή τη στιγμή και δεν το βλέπω να με απασχολεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Ναι. Δεν, είναι δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι πάρα πολύ χρονοβόρο να μπορείς να εμπλακείς αυτή την ιστορία στην κεντρική πολιτική τώρα, όταν ας πούμε κανείς δεν κοιτάει το αποτέλεσμα και το τι μπορεί να συμβεί και όλα αυτά, αλλά η όλη συζήτηση είναι η μπάλα στην κερκίδα. Και όταν είναι η μπάλα στην κερκίδα γενικά, είναι δύσκολο να μπορέσεις ας πούμε να φανείς αποτελεσματικός. Η αφορμή και η αιτία ήταν η εμπλοκή. Αν μπορούσα να ξέρω ότι είναι χρήσιμος πολύ, αλλά δεν μπορείς να είσαι χρήσιμο σε αυτό το πράγμα το οποίο βλέπεις σήμερα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και δεν μάθει και υπάρχει. Στην τοπική αυτοδιοίκηση τι έκανε να πιστέψει? Είναι άλλη. Όχι, τι έκανε να πιστέψει ότι μπορείς να είσαι χρήσιμο? Γιάννης ο Μπουτάρης, καταρχήν. Δηλαδή η απουσία του αύριο μεθαύριο σε μία περίπτωση σημαίνει ότι πάβουν να υπάρχουν και οι λόγοι? Είναι πολύ σημαντικός. Δεν ξέρω, σου λέω. Δεν νομίζω, σου πεντάξει. Εμένα ο Γιάννης ο Μπουτάρης αποτελεί για μένα έναν υπό την έννοια του πώς λειτουργεί ως άνθρωπος και δήμαρχος μαζί, το οποίο ας πούμε δεν το διαχωρίζω εγώ, σου λέω. Δηλαδή, άμα το διαχωρίζεις,
Καταρχήν είναι σαν να απορρίπτει το άλλο. Και αρχίζουν είναι... τα προβλήματα από το διαδίκτυο. Όχι, είναι, πολλά, είναι γενικά τα προβλήματα. Γιατί είναι, η ζωή είναι μία, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Άρα λοιπόν, σαν άνθρωπος και σαν δήμαρχος, ο τρόπος με τον οποίο τα ζει αυτά τα πράγματα, για μένα είναι πολύ, δηλαδή είναι παράδειγμα. Ναι. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν το πρώτο δημόσιο πρόσωπο που στη νέα φάση του Fat Games μου έδωσε συνέντευξη μέσω Skype. Να ευχηθώ τα καλύτερα στα σχέδιά σου και αν του χρόνου πάλι παίζουμε σε διαφορετικές κατηγορίες, να ξέρεις ότι η αγάπη μου δεν θα μειωθεί. Έτσι. Να το ξέρεις, δεν θα μειωθεί. Δεν θα συμβεί, δεν θα συμβεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ, Νίκο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια χαρά. Γεια.